Στο σύγχρονο θέατρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά η παράσταση Βασίλης της Ομορφιάς του βορειοϊρλανδού δημιουργού Μάρτιν Μακδόνα. Στο πλατή ελληνικό κοινό, σίγουρα στο σινεφίλ, ο Μακδόνα είναι γνωστός ως σεναριογράφος και ως σκηνοθέτης εμβληματικών ταινιών. Θα αναφέρω εδώ μόνο δύο, την Αποστολή στο Bridge και τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, τις Πινακίδες έξω από το Έμπλινγκ στο Μιζούρι, που έχει πάρει και βραβείο Όσκαρ. Ωστόσο, ο Μάρτιν Μακδόνα είναι πάρα πολύ σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας και μάλιστα είναι ο μοναδικός συγγραφέας μετά τον Σέξπιρ που ανέβηκαν σε μία χρονιά 4 έργα του στο Λονδίνο. Πραγματικά εντυπωσιακό. Το συγκεκριμένο έργο, η Βασίλισσα της Ομορφιάς, τον έκανε παγκοσμίως γνωστό σε ηλικία μόλις 26 ετών και το πιο εντυπωσιακό, λέγεται ότι έγραψε το έργο σε 8 μόνο μέρες. Το οποίο είναι απίστευτο, απίστευτο επίτευγμα. Πρόκειται για μια σύγχρονη τραγωδία, μια τραγωδία πάνω στην ανθρώπινη μοναξιά, με διαβρωτικό χιούμορ, suspense, ανατροπές και που λειτουργεί, θα έλεγα, σοκαριστικά στο κοινό, γιατί έχει ένα θέμα το οποίο στους περισσότερους ανθρώπους είναι αγιοποιημένη η εικόνα της μητέρας. Και ξαφνικά παρουσιάζει τη μητέρα ως κακοποιητή. Και είναι εντυπωσιακό δηλαδή, και αυτό σοκάρει τον θέατη. Θα ήθελα λοιπόν αρχικά, η πρώτη μου ερώτηση είναι να μου πείτε πώς προσεγγίσατε το έργο. Επειδή τυχαίνει και οι δύο να είμαστε αντικαταστάσεις, δηλαδή ήρθαμε φέτος στο έργο, δεν ήμασταν δηλαδή από την αρχή των προβών, αλλά παρόλα αυτά έχουμε πάρει, βέβαια κάναμε και εμείς πρόβες. Ήθελα να συμπληρώσω ότι το έργο έχει και πολιτική διάσταση, έτσι, γιατί περιγράφεται η ζωή ανθρώπων οι οποίοι έχουν πάει και έχουν γίνει μετανάστες, που είναι στο εξωτερικό μετανάστες και ταυτόχρονα με την ιστορία της μάνας και της κόρης. Το έργο, η προσέγγιση της Ελένη Σκότη είναι ρεαλιστική, βασίζεται στο ρεαλισμό. Βλέπουμε τη σκληρή σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο γυναίκες και τη σκληρή κατάληξη που έχει στο τέλος. Μέσα σε ένα σκηνικό το οποίο παραπέμπει στο ρεαλισμό και φωτίζονται, πιστεύω, όλα αυτά που ο Μακδόνα θέτει, όλα τα ζητήματα που θέτει, πολύ εύστοχα, γι' αυτό βλέπετε και το θέατρο γεμάτο. Αυτό να το πούμε, ήταν απίστευτα γεμάτο το θέατρο και ενθουσιασμός στη λήξη του θέατρου. Πολύ. Αυτό γίνεται στις περισσότερες παραστάσεις. Ακόμα και όταν έπεσαν τα πολλά κρούσματα και αυτά, είχαμε λίγες απώλειες, δηλαδή το χτυπάω ξύλο. Ναι, όχι, ήταν γεμάτο το θέατρο. Χειροκροτούσαν στο τέλος 3-4 φορές αναγκαστήκατε οι ηθοποιοί να βγείτε έξω. Ήταν εντυπωσιακή η αποδοχή από το έργο. Έπιανε τον κόσμο πάρα πολύ τον παλμό του. Βέβαια, φωτίζει μια σχέση της μάνας με την κόρη και αυτό νομίζω ότι ακουμπάει πάρα πολύ κόσμο. Χωρίς να είναι ανάγκη ότι αυτή η σχέση την αντιμετωπίζουν όλοι στις οικογένειές τους, αλλά νομίζω ότι ναι, χτυπάει ακριβώς εκεί που η καρδιά κάθε ανθρώπου μπορεί να είναι ευαίσθητη. Ναι, νομίζω και ότι είναι σίγουρα ο πυλώνας και ο άξονας του έργου είναι η σχέση μάνας με την κόρη. Αλλά νομίζω οποιοδήποτε μπορεί να ταυτιστεί με μια κακοποιητική σχέση, όπως βλέπουμε εδώ, της μάνας και της κόρης, μπορεί να ταυτιστεί με έναν σύντροφό του. Και ιδίως σημερινή εποχή, πολύ σωστά είπε ο Γιάννης, σημερινή εποχή που ακούμε, κάθε μέρα ακούμε, αυτό ήθελα να σου πω σήμερα στο καμαρί, ήθελα να του πω ότι κάθε μέρα ακούμε, βίασε εκείνος, έκανε εκείνος. Όλοι οι κακοποιητικές συμπεριφορές είναι πια η συγκαθημερινότητά μας. Και στο χώρο σας. Και στο χώρο. Δυστυχώς. Κοιτάξτε, στο χώρο μας βγήκαν. Βγήκαν, σημαίνει σε όλους, αυτό είναι σίγουρο. Εμάς είναι ένας χώρος που είναι πικάντικος, έτσι, τραβάει. Γιατί είστε γνωστοί, είστε δημόσια πρόσωπα. Αυτό. Λογικό είναι. Συνέχισε. Όχι, αυτό νομίζω, αυτό ήθελα να πω, ότι μπορεί ο κόσμος να ταυτιστεί πολύ εύκολα. Ειδικά δυστυχώς στην εποχή μας, που αυτό που είπες και εσύ που ακούμε κάθε μέρα τόσα πράγματα, είναι εύκολο να ταυτιστεί ο κόσμος και να αναγνωρίσει κακοποιητικές συμπεριφορές και από τον ίδιο του τη βιογραφία, νομίζω.
Και επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο υπάρχει είναι το μεταναστευτικό για μένα, επειδή παίζουμε και αυτούς τους ρόλους, εμείς παίζουμε τα αδέρφια. Και αυτό είναι το δεύτερο που κάνει τόσο επίκαιρο για την Ελλάδα το θέμα. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, παντού. Υπάρχει το θέμα του μετανάστη, ο οποίος πάει στην Αγγλία και στην ουσία κακοποιείται και αυτός εκεί πέρα. Σωστό. Από άλλη κακοποιητική συμπεριφορά, όπως οι περισσότεροι μετανάστες, οι περισσότεροι πρόσφυγες που πάνε να δουλέψουν. Υπάρχει ο μονόλογος της Μωρίν, της πρωταγωνίστριας, η οποία λέει ότι και αυτή δούλεψε στην Αγγλία και μεταφέρει το πώς τη συμπεριφέρονταν, τις βρισκές αλούφα, το τι προσδιορισμούς και χαρακτηρισμούς έδιναν σε αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν εκεί να δουλέψουν. Και έπαθε τον νευρικό κλονισμό η ίδια. Ναι, νομίζω ότι πραγματικά κάνει, ένα δεύτερο που κάνει επίκαιρο το έργο για τη σημερινή Ελλάδα είναι ότι όπως η Ιρλανδία, έτσι και η Ελλάδα δεν είναι μόνο πλέον χώρα υποδοχής μεταναστών, αλλά και εξαγωγής μεταναστών. Εδώ και πολλά χρόνια. Από τα χρόνια των μνημονίων και μετά, ναι. Για να μην πούμε παλιότερα, αλλά εδώ και πολλά χρόνια. Από τα μνημόνια και μετά είναι. Πόσοι φίλοι μας δεν είναι στο εξωτερικό, ακριβώς, πόσοι φίλοι μας δεν έχουν μείνει εκεί πέρα ως. Και γι' αυτό, αυτό άλλο ένα πράγμα που συγκινεί το ελληνικό κοινό. Ναι, είναι αυτό. Θυμίζει ελληνικές καταστάσεις. Δηλαδή, είναι μια χώρα, όπως λένε για την Ελλάδα, μια χώρα που συνέχεια ο κόσμος φεύγει. Ναι. Και έχει γίνει και η Ελλάδα το ίδιο. Αυτό ακριβώς. Χάνουμε φίλους, γνωστούς μας, τα παιδιά μας. Μου κάνει εντύπωση πως οι άνθρωποι σε όλο το. Δηλαδή, λέμε καμιά φορά ρατσιστές τους Έλληνες αυτό. Υπάρχει παντού αυτό. Δηλαδή, βλέπεις οι Άγγλοι πως συμπεριφέρονται στους Ιρλανδούς, οι Αμερικάνοι στους Μαύρους. Δηλαδή, τελικά είναι ανθρώπινο στοιχείο αυτό το να μην συμπεριφέρεσαι καλά σε κάποιον όταν αισθανθείς ότι έχεις μια. Ότι είσαι ανώτερος, ας πούμε. Ότι μια ξένη ενέργεια που σε φοβίζει, εν πάση περιπτώσει. Μια ξένη ενέργεια. Μια και το συζητάμε όλο αυτό. Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η αιτία που διαιωνίζεται η κακοποιητική συμπεριφορά, δηλαδή ο άλλος που την δέχεται δεν έχει επιλογές. Είναι εγκλωβισμένος κάπου. Τι, γιατί δεν. Δηλαδή, όπως η πρωταγωνίστρια που δέχεται την κακοποίηση και όμως δεν σηκώνεται να φύγει, δεν στέλνει τη μάνα στο γυροκομείο στην τελική. Ναι. Αλλά την αφήνει στο σπίτι. Ποια είναι η αιτία. Προφανώς κάθε περίπτωση είναι και ξεχωριστή. Προφανώς. Κάποιοι φοβούνται, κάποιοι ανέχονται, κάποιοι δεν έχουν άλλο περιθώριο. Εδώ η συγκεκριμένα η ηρωίδα, οι αδερφές της, ας πούμε, δεν ασχολούνται καθόλου με τη μάνα της. Η επιλογή είναι να την αφήσει και να την κλείσει σε γυροκομείο ή να κάτσει να τη φροντίζει. Αυτή προφανώς επειδή είναι ευαίσθητη, τη φροντίζει. Σε αντάλλαγμα προφανώς και με το ότι η μάνα την έχει βγάλει, δεν την έχει αφήσει στο ψυχιατρίο γιατί είχε ένα περιστατικό με το ψυχιατρίο η Μωρίν. Και αυτό την έχει εγκλωβίσει εκεί. Με κάλυψες νομίζω. Εσύ πάντως παίζεις ένα ρόλο. Ο οποίος είναι πραγματικά άλλη μια πλευρά, ας πούμε, που είναι σύγχρονη, ναι, ναι. Ελληνική, τη χαμένη γενιά, που δεν έχει τίποτα. Μπράβο. Και μένει εγκλωβισμένος. Και είναι ένα κομμάτι ελληνικής νεολαίας που είναι και αυτή εγκλωβισμένη στο τίποτα της σημερινής Ελλάδας. Αυτό σκεφτόμουν να πω. Ναι, πραγματικά. Ναι. Και γι' αυτό ήταν πολύ δυνατό. Αυτός έχει μείνει πίσω. Μόνος έχει του. Μείνει πίσω μόνος. Μόνος είναι του. Από αυτούς που έχουν μείνει πίσω. Και βολοδέρνει. Μπράβο. Αν και νέος. Εκεί στην περιοχή. Στο ναι. Χωριό. Στο χωριό, χωρίς ερεθίσματα, χωρίς τίποτα. Δηλαδή και κάποια στιγμή στο ίδιο το έργο λέει ότι θα σηκωθώ να φύγω. Δεν θα κάτσω να περιμένω 70 χρόνια εδώ. Δεν θέλω να ζήσω αυτό που ζείτε αυτή τη στιγμή εσείς. Και πάει και μεταφέρει νέα του αδερφού του μόνο και αλυτεύει με τους άλλους. Σε ένα πολύ κλειστό περιβάλλον. Δεν έχει μέλλον. Ένας 18χρονος τώρα, ναι. Δεν έχει μέλλον. Ναι. Δεν έχει μέλλον. Και είναι μια καθημερινή εικόνα για την Ελλάδα, δυστυχώς. Ναι. Το έργο λοιπόν ανήκει σε ένα ρεύμα θεατρικό, θα το λέγαμε θέατρο αλήθεια, που είναι ένα θεατρικό που έχει χαρακτηριστεί, ένα ρεύμα με θεατρικό, το οποίο έχει ονομαστεί in your face theater, δηλαδή στο προς τα μούτρα σου, δεν ξέρω αν υπάρχει ελληνική ας πούμε μετάφραση του όρου, στον οποίο ο συγγραφέας είναι μέλος αυτού του κινήματος και είναι ένα κίνημα που προσπαθεί να σοκάρει τον θεατή, φτύγοντας θύματα, τα οποία μέχρι τώρα το θέατρο δεν το άγγιζε τόσο ανοιχτά. Ναι. Είναι αιμομιξία, βιασμούς, ψυχικές ασθένειες, αυτοκτονία, μετανάστευση, κακοποίηση, ό,τι θέλετε. Το θέατρο αυτό, μια και αναφέρθηκε προηγουμένως, μιλάγαμε για την πολιτική κατάσταση, είναι εξαιρετικά πολιτικοποιημένο γιατί αναπτύχθηκε στην Αγγλία δεκαετία του 90, δηλαδή σε μια γενιά θεατρικών συγγραφέων οι οποίοι είχαν μεγαλώσει στη θατσιρική περίοδο και στους επιγόνους.
Και επομένως αισθάνονταν την ανάγκη να εκφραστούν κριτικά απέναντι σε αυτό που συνέβαινε κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικά, ναι, ας πούμε, στην Αγγλία και στην εποχή τους. Πόσο επίκαιρο είναι αυτό το θέατρο? Αυτό ήταν η πρώτη ερώτηση. Το θέατρο γωθιά στο μάχη, ουσιαστικά του θεατή είναι. Τώρα, Θάτσερ με τη σημερινή εποχή είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν ξέρω προσωπικά αυτά που βιώνουμε, αυτό το σκληρό, πώς να το πούμε, νέο φιλελευθερισμό, το να το πούμε, δεν ξέρω. Αυτό το σκληρό όλο που βιώνουμε, καπιταλισμό, να το πω, που έρχονται οι λογαριασμοί του ρεύματος τετραπλάσιοι και τώρα θα το πάω πολύ, εγώ θα το πιάσω πολύ το πολιτικό. Τέλος πάντων, όλο αυτό είναι Θάτσερ. Νομίζω είναι πολύ κοντά σε αυτό το πράγμα. Είναι μια συνέχεια από την εποχή που βιώναμε στα μνημόνια. Τώρα έρχεται να προσθεθεί και αυτό με αφορμή προφανώς και τον κορονοϊό και όλα μαζί όλα αυτά. Κύκλους κάνουν οι εποχές. Αυτό στα 44 χρόνια που ζω, αυτό έχω καταλάβει. Επανέρχονται τα πράγματα, ξαναγυρίζουν. Και τα αρνητικά, και μακάρι να ξανάρθουν και τα θετικά. Δεν ξέρω, έτσι πάει μάλλον η κοινωνία. Πες και εσύ, παιδί μου. Μα όλο μιλάς, ρε. Πλάκα κάνω, εννοείται. Εσύ τι πιστεύεις, αλήθεια? Δηλαδή, υπάρχουν Έλληνες συγγραφείς, θέατρικα σύγχρονα έργα? Αυτό είναι άλλη ερώτηση. Γιατί αυτό είναι μια γενιά πίσω, έτσι. Υπάρχουν που να καταγράφουν αυτή τη σημερινή εικόνα με τέτοια δύναμη? Τόσο σκληρά και ομά όπως το κάνει ο Μακδόνα, νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Δηλαδή και αυτά που είπατε εσείς που αναφέρατε, όλες αυτές οι παθογένειες, οι βιασμοί, οι αιμομιξίες, που τα τελευταία δύο χρόνια και με την πανδημία που έχουν βγει, λες και έχει φράξει ο σωλήνας και έχει βγει όλο το σκατό αυτό πάνω, δύο χρόνια αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχουν. Εγώ, ας πούμε, και στη σχολή που διδάσκω, προσπαθώντας να βρω, γιατί κάνω νεοελληνικό έργο. Δεν υπάρχει. Έχουμε μείνει πίσω. Δηλαδή, μόνο ένας Κατσικονούρης υπάρχει που να έχει δώσει κάποιο γάλα και αυτά. Δεν είναι και αμιγώς πολιτικά έργα. Ανάλογα πώς θα τα δει κανείς. Αλλά γενικά δεν ξέρω, δεν βρίσκω. Και εμένα δεν μου έρχεται τώρα κάτι. Και είμαστε και πολύ συντηρητικοί σαν κοινωνία. Οπότε νομίζω αυτό επηρεάζει και τους συγγραφείς μας. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά στον Οικονομίδη, ο οποίος... αυτό, ναι. Α, ναι, μπράβο. Αυτό θυμίζει Οικονομίδη. Δεν είναι και αμυγός θεατρικός. Δηλαδή, ο Οικονομίδης, ναι, ο Μπισμπίκης και αυτοί αγγίζουν το ρεαλισμό τον ακραίο. Είναι ένα είδος θεάτρου που είναι ακραίος ρεαλισμός. Αλλά η συγγραφή είναι άλλο. Σαν θεατρική γραφή νομίζω δεν έχουμε. Ένα έχει κάνει ο Οικονομίδης θεατρικό. Μετέφερε ένα έργο του. Ναι. Στο θέατρο, το είχα δει. Καλή μεταφορά ήταν, τη ευκαιρία. Πολύ ωραία ήταν. Ναι, 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 ναι. Ναι, όχι. Και ας πούμε εμείς με τον Μπισμπίκη είχαμε παίξει τον πατέρα του. Βασισμένο στον πατέρα του Στρίντμπεργκ, όπου είχαμε φέρει τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας. Είχαμε κάνει εντελώς μια μεγάλη μεταφορά, δεν ήταν Στρίντμπεργκ. Και εκεί ήταν ακραίος ο ρεαλισμός, ήταν ομός, πολύ... αλλά δεν είναι συγγραφή, είναι κάτι που το πήραμε και το κάναμε κάτι άλλο. Έχεις εσύ την πρόθεση να το αναδείξεις έτσι, τώρα, να το προσεγγίσεις. Μπορεί να μας διαφεύγει κάτι τώρα στη διάρκεια της μιας συνέντευξης, μπορεί να σου διαφεύγει κάτι, αλλά γενικά δεν υπάρχει γκάμα και πληθώρα Ελλήνων νέων ελληνικών έργων. Να πούμε κάποια λοιπόν τελευταία λόγια για την παράσταση και τους συντελεστές της. Ναι, να πούμε τους συντελεστές. Να πούμε, παίζουμε, έχουμε την τύχη να παίζουμε με δύο μεγάλες ηθοποιές του χώρου μας. Την Σοφία της Σεϊρλή και την Αγορίτσα την Οικονόμου. Η Αγορίτσα Οικονόμου είναι που κάνει τη Μωρήν και η Σοφία Σεϊρλή που κάνει τη μητέρα της. Με τον Γιάννη βρεθήκαμε να κάνουμε αντικατάσταση σε δύο επίσης σπουδαίους ηθοποιούς, τον Αντώνη τον Τζιωτσόπουλο και τον Γιώργο τον Κατσί, που παίζαν πριν από εμάς αυτούς τους ρόλους. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που παίζω και αυτό το υπέροχο θέατρο που παίζω φέτος εδώ. Ήθελα πάντα να παίξω και φέτος μου δόθηκε ευκαιρία με δύο παραστάσεις να παίζω εδώ. Και να αναφέρουμε και την κυρία Σκότη, νομίζω. Ναι, ότι... το είχαμε πει και πριν. Είναι η ομάδα Νάμα. Η ομάδα Νάμα. Μαζί με τον Σκότη, ναι.
Στη σκηνοθεσία και στα σκηνικά ο Γιώργος Χατζηνικολάου. Αυτοί οι δύο είναι η ομάδα ΝΑΜΑ, αν καταλάβω. Και η Μαριάννα Ματερού. Και η Μαριάννα Ματερού. Νομίζω αυτό που μόνο τους το κάνει και πιο εύκολο για εμάς που ήρθαμε σαν αντικατάσταση. Ειδικά για μένα που συνεργάστηκα με τρεις υπέροχους ηθοποιούς που έχουν θεατρική πορεία στην πλάτη τους. Ο καθένας στη δικιά του, αλλά μεγάλη. Βαριά. Βαριά. Και νομίζω έγιναν όλο πιο εύκολα από ό,τι φαίνονταν. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι εγώ δεν μπορώ να μην αναφέρω, ας πούμε, και τον Αντώνη που έπαιζε πριν από μένα το ρόλο, ο οποίος ήρθε και με βοήθησε. Βέβαια, μαζί με την αγορίτσα που κάναμε πρόβες. Μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και ο Γιώργος Κατσής εμένα αντίστοιχα. Αντίστοιχα. Δηλαδή, μιλάμε για καλά παιδιά. Δεν μιλάμε μόνο για ηθοποιούς καλούς. Μιλάμε για καλά παιδιά. Αυτό. Και το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη μετά από όλα αυτά που γίνονται στη χώρα. Και το πραγματικά. Πλαίσιο πραγματικά. Που κινούμαστε είναι μια χαρά. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, πιστέψτε με, γιατί η αβεβαιότητα σε αυτό το χώρο και ιδίως αυτή την εποχή είναι μεγάλη. Βέβαια, αυτό πρέπει να το πούμε σαν κλείσιμο. Εδώ να σας μια ασφάλεια, αυτή την ασφάλεια που μπορεί να σου προσφέρει μια θεατρική παράσταση, εδώ είναι στο μέγιστο βαθμό. Οπότε... Γιατί το επάγγελμά σας έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άγρια, υπάρχουν ηθοποιοί που κυριολεκτικά πεινάνε. Η μουσική και τα γυμναστήρια πιο πολύ από εμάς. Ναι. Αλλά και εμείς αυτές οι τρεις κλάδοι πάρα πολύ, συν την εστίαση. Λοιπόν. Καλή συνέχεια. Ελπίζω να κλείσετε και τη σεζόν με αυτό και να πάτε και του χρόνου, γιατί πραγματικά αξίζει η παράσταση. Είμαστε κατενθουσιασμένοι όσοι την έχουμε δει. Χαιρόμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.